Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ξένιο Πόλης, προσωπικά του Βασίλη τον Μπόκολα για την πρόσκληση. Ευχόμαστε επιτυχία στην διημερίδα. Και θα ήθελα να σας πω, θα ξεκινήσω εγώ λέγοντας ότι η νομισματική συλλογή της Alpha Bank, μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συλλογές αρχαίων ελληνικών νομισμάτων, αριθμεί σήμερα περίπου 11.000 νομίσματα από ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο. Ανάμεσα στις δραστηριότητές μας είναι η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων σε συνεργασία με αρχαιολογικά μουσεία της χώρας μας. Το νόμισμα δεν είναι μόνο μέσο συναλλαγής. Το αρχαίο νόμισμα είναι και ένα εξαιρετικό έργο τέχνης, η επιφάνεια του οποίου κρύβει πολύτιμες πληροφορίες για την εκάστοτε εκδότρια αρχή. Είναι όμως ταυτόχρονα και ένα δύσκολο αντικείμενο προς έκθεση, λόγω κυρίως του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του. Το 2014, λοιπόν, όταν ετοιμάζαμε την έκθεση «Ευρώπη της Ελλάδος» σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, η τότε προϊσταμένη του, η Τζένι Αδάμ Βελένη, μας σύστησε το ΙΤΕ και μας είπε ότι θα μας βοηθήσει στο να παρουσιάσουμε τα μικρά μας αυτά αντικείμενα με έναν πιο ελκυστικό τρόπο. Έτσι, λοιπόν, ετοιμάστηκε το 2014 η εφαρμογή Stater 360 στη Δευτέρα, η οποία τράβηξε τον ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης, τόσο γιατί παρουσίαζε με έναν εντελώς πρωτοποριακό τρόπο τα 20 καλύτερα νομίσματα της έκθεσης, όσο και γιατί η τεχνολογία έχει πλέον γίνει έναν απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και εντυπωσιάζει βέβαια κάθε χρήστη και κάθε επισκέπτη, κυρίως των αρχαιολογικών μουσείων. Μετά, μάλιστα, τη λήξη της έκθεσης, η συγκεκριμένη εφαρμογή μεταφέρθηκε και υπάρχει ακόμη και σήμερα στο κεντρικό κατάστημα της Alpha Bank, στάδιο 40, και προσελκύει τον ενδιαφέρον πολλών πελατών, φίλων και περαστικών. 3 χρόνια μετά, το 2017, στο πλαίσιο της έκθεσης «Χρήμα» που παρουσιάσαμε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ασφαλώς απευθυνθήκαμε και πάλι στο ΙΤΕ για μια νέα, εξίσου ελκυστική και πρωτοποριακή εφαρμογή. Το πρόβλημα σε αυτήν την έκθεση ήταν ότι παρουσιάζαμε 85 νομίσματα της συλλογής μας μόνο από τη μία όψη, αυτήν που σχετιζόταν με την ενότητα της έκθεσης. Ο επισκέπτης όμως, με την εφαρμογή Κοϊνόραμα, που σχεδίασε και πάλι το ΙΤΕ, είχε τη δυνατότητα να δει και την άλλη όψη του νομίσματος, να εντοπίσει την εκδότρια αρχή στο χάρτη του αρχαίου κόσμου, να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή βέβαια ήταν και η προσθήκη ενός ψηφιακού παιχνιδιού, θα έλεγα, το «Φτιάξε το δικό σου νόμισμα». Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει τον πρώτο λόγο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό εμείς που διαχειριζόμαστε πολιτιστικά αγαθά, να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους της τεχνολογίας και να κάνουμε τον πολιτισμό πιο ελκυστικό, κυρίως στους νέους ανθρώπους. Για μας, την νομισματική συλλογή της Alpha Bank, αυτή είναι η νέα πρόκληση. Ας δούμε όμως αυτές τις δύο εφαρμογές από τους ίδιους τους δημιουργούς, τον εμπνευστή, τον Δημήτρη τον Γραμμένο, τους οποίους εμείς προσωπικά στην νομισματική συλλογή της Alpha Bank τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι θα εντυπωσιαστείτε κι εσείς από το πώς μπορούμε να δούμε ένα νόμισμα η διάμετρος του οποίου σπάνια ξεπερνά τα 30 χιλιοστά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τους διοργανωτές και τη Δήμητρα και για την συνεργασία μας μέχρι τώρα. Εγώ είμαι Δημήτρης Γραμμένος, είμαι κύριος ερευνητής στο ΙΤΕ, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εν συντομία, να σου πω ότι πριν το 2006 ξεκινήσαμε το πρόγραμμα διάκτησης νοημοσύνης, οπότε τα αποτελέσματα που θα δείτε είναι εφαρμοσμένα αποτελέσματα της έρευνας που κάνουμε στο πλαίσιο του προγράμματος. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δείτε όλες τις εγκαταστάσεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα στον χώρο του πολιτισμού. Η πρώτη μεγάλη κατάσταση ήταν το 2010 στη Θεσσαλονίκη, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Έκτοτε έχουμε κάνει πάρα πολλές, εντελώς ενδεικτικά. Αυτό είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, αυτό είναι στο σπίτι του Βενιζέλου στα Χανιά, αυτό εδώ είναι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, στο αεροδρόμιο των Χανίων και στα λιμάνια. Παρεπιπτόντως, η μεγάλη κατασκευή που βλέπετε είναι περίπου μισός τόνος, κρέμεται από την οροφή του αεροδρομίου, οπότε πρέπει να ενισχύσουμε την οροφή του αεροδρομίου για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το InfoPoint του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε φτιάξει μέχρι και αυτόνομο ηλεκτρονικό όχημα, το οποίο κινείται, σταματάει σε συγκεκριμένα σημεία στην πόλη και δίνει πληροφορίες στους τουρίστες για το σημείο στο οποίο έχει σταματήσει. Και είναι πλήρως αυτόνομο ενεργειακά ηλεκτρονικό όχημα. Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει 50 μόνιμες και προσωρινές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 130 διαδραστικά συστήματά μας σε όλο τον κόσμο, τα οποία λειτουργούν και είναι εγκατεστημένα. Και για όλα έχουμε 24/7 λειτουργία και απομακρυσμένη υποστήριξη για οτιδήποτε φτιάχνουμε εμείς. Οπότε θα ξεκινήσω τώρα από το πρώτο σύστημα, αυτό με το όνομα το περίεργο, το Stator 360 στο τετράγωνο, και θα δείτε τι είναι αυτό. Λίγο πολύ ξεκίνησαν τα πράγματα. Είχαμε κάνει μια επίσκεψη πριν πολλά χρόνια στο Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης, το οποίο συνεργαζόμαστε διάφορα πράγματα. Και τότε έφτιαχναν τη δική τους νομισματική συλλογή. Αυτό είναι η αίθουσα και γι' αυτό είναι κακή φωτογραφία, υπό κατασκευή. Και αυτό είναι από το Νομισματικό Μουσείο εδώ στην Αθήνα. Ένα χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι όταν παρουσιάζει κανείς νομίσματα, συνήθως δείχνει πολλά νομίσματα μαζί, είναι πάρα πολύ μικρά και αν δείτε την πληροφορία, συνήθως είναι μια μικρή λεζάντα εκεί απέναντι. Αυτό είναι ότι παίρνεις και τη μία πλευρά συνήθως. Επίσης, τα νομίσματα συνήθως είναι τα περισσότερα στρογγυλά ή περίπου στρογγυλά, τα περισσότερα είναι μεταλλικά και σχεδόν όλα έχουν δύο όψεις. Οι οθόνες στις οποίες συνήθως δίνει κανείς πληροφορίες είναι πλαστικές ή γυάλινες, έχουν μία όψη και συνήθως είναι παραλληλόγραμμες. Οπότε υπάρχει μεγάλη αυτή διαφορά όταν θέλει κανείς να δει νομίσματα και πληροφορίες. Και κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σύστημα καινούριο που να δείχνει τα νομίσματα ως νομίσματα. Αυτό ήταν ό,τι πιο κοντινότερο μπορούσαμε να φανταστούμε ως εφαρμογή. Έτσι, αυτοί οι καθρέφτες τρομεροί που γυρίζουν στις δύο διαστάσεις. Και έτσι γεννήθηκε αυτό το σκίτσο. Η ιδέα λοιπόν ήταν να έχουμε μια μεταλλική στρογγυλή επιφάνεια, όταν την αγγίζει κάποιος να αισθάνεται νόμισμα, να μπορείς να τη γυρίσεις και να δεις την πίσω πλευρά. Αλλά ταυτόχρονα να μπορείς να κάνεις και ό,τι με ένα υπολογιστή. Ένα προβληματάκι βέβαια ήταν όταν έκανε αυτό το σκίτσο, είναι ότι δεν υπήρχε ούτε τεχνολογία για να κάνει κανείς αυτό το πράγμα, ούτε καν το φυσικό αντικείμενο για να μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Ευτυχώς τυχαίνει και έχουμε στο ΙΤΕ μια πάρα πολύ καλή ομάδα υπολογιστικής οράσης, ίσως από τις καλύτερες στον κόσμο. Και οι δύο ερευνητές είναι ένας ένα γραφείο πριν από μένα και άλλος δύο γραφεία μετά από μένα. Οπότε πήγα στο γραφείο στο πιο κοντινό μου και τους λέω: έχω αυτή την τρελή ιδέα και λέω: μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και λέω: να το δοκιμάσουμε. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μας πρωτότυπο, που χρειάστηκε καταρχάς να βρούμε σιδερά που μία εβδομάδα μαζί του να καταλάβει τι είναι αυτό που θέλαμε να κατασκευάσουμε, πώς να κατασκευαστεί και τι κάνει. Και αυτό δεν είναι το πρώτο πείραμα που επιτέλους μπορούμε σε μία επιφάνεια. Επίσης θέλαμε αυτή η επιφάνεια να μην είναι αυτό που. Δεν ξέρω πώς λέμε καλά, είναι instrumented, να μην έχει καμία τεχνολογία πάνω. Δηλαδή θέλαμε να είναι παθητικό αντικείμενο. Όλη η τεχνολογία θα πρέπει να είναι μακριά από το αντικείμενό μας, γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε τη μαγεία ότι εγώ κρατάω στο χέρι μου ένα νόμισμα και όχι κάτι με καλώδια που βγαίνει από πίσω. Και αυτό λοιπόν είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε. Θα πρέπει να παίζει ένα βιντεάκι εδώ. Μήπως θέλει ξανά κλικ. Δεν πειράζει. Και εδώ έχει ένα βιντεάκι. Θα σας το πω χωρίς τα βιντεάκια. Λοιπόν, η ιδέα είναι στην πρώτη επιφάνεια καταφέρνει ο άλλος και ακουμπάει πάνω και παρόλο που γυρίζει την επιφάνεια του νομίσματος, ξέρουμε κάθε φορά που πάτησε. Στο δεύτερο μπορεί να ζωγραφίζει και στο τρίτο βιντεάκι αυτό εδώ, πλέον μπορείς να γυρίσεις τη ζωγραφία σου γύρω-γύρω και πάντα τη βλέπεις σωστά. Παρόλο που αλλάζει συνεχώς η επιφάνεια προβολής. Λοιπόν. Επίσης, μετά πειραματιστήκαμε πάρα πολύ με το κομμάτι το πώς θα είναι η αλληλεπίδραση. Πώς θα δείξω πληροφορίες σε ένα νόμισμα. Οπότε, επειδή συνήθως έχουμε την αίσθηση του μετάλλου, παίξαμε με τη φωτιά και το κρύο. Οπότε, να κουμπάς πάνω στο νόμισμα, πιάνει φωτιά και μπορείς να δεις τα γράμματα πλέον με την περιγραφή. Όταν θέλεις να κρύψεις το νόμισμα, πάλι μπαίνει κρύο, παγώνει και ξαναβλέπεις το αρχικό σου νόμισμα. Αυτό είναι κρίμα τώρα, γιατί δεν υπάρχει ένα βιντεάκι που δείχνει πώς λειτουργεί. Μπορούμε με κάποιο τρόπο να δούμε το βίντεο, αν είναι κάτι στο θέμα του υπολογιστή. Ναι. Το βιντεάκι είναι ενσωματωμένο στο PowerPoint. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω εγώ ωστόσο. Λοιπόν, στο διάλειμμα μπορώ να σας τα δείξω μετά στο YouTube όλα τα βιντεάκια. Μέχρι εδώ το τρόπο που σας έδειξα ήταν το κομμάτι το πειραματικό. Κάποια στιγμή τότε λοιπόν ήταν περίπου που επικοινώνησε η Alpha Bank μαζί μας και λέει: ξέρουμε ότι φτιάχνετε κάτι και θέλουμε να το κάνετε πραγματικό. Θέλουμε να μπει, να εγκατασταθεί σε μια πραγματική έκθεση, να λειτουργήσει για ένα χρόνο. Οπότε τότε πλέον περάσαμε από το πειραματικό κομμάτι σε κάτι που ήταν πειραματική τεχνολογία, πειραματική εγκατάσταση, στο να γίνει πλέον κανονική παραγωγή. Έχουμε στην ομάδα μας εικαστικούς, έχουμε στην ομάδα μας βιομηχανικό σχεδιαστή, έχουμε ευτυχώς και πάρα πολλούς συνεργάτες σε όλα τα επίπεδα, μέχρι και σιδεράδες και πετράδες. Εδώ βλέπετε τα σκίτσα του εικαστικού για το πώς αυτό το άσχημο αντικείμενο που σας έδειξε στην αρχή θα μπορούσε να γίνει έκθεμα σε ένα μουσείο. Και εδώ πλέον είναι η εφαρμογή του βιομηχανικού σχεδιαστή. Το πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο να κρύβει όλη την τεχνολογία, η τεχνολογία μας βρίσκεται όλη στην οροφή, και να υπάρχει κάτι στο πάτωμα που να μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και να παραμένει και στη θέση του. Εδώ βλέπετε πλέον να αρχίζει να βλέπουμε το τελικό αντικείμενο. Υπάρχει μια βάση από πέτρα. Βρήκαμε τεχνίτη ο οποίος κατασκευάζει πέτρες.
υπάρχει από πάνω κομμάτι σχεδιασμένο από εικαστικό μαζί με σιδερά, έτσι ώστε να είναι όμορφο. Και υπάρχει επίσης και το σχεδιασμένο κομμάτι πάνω, θα το ξαναδείξω, το οποίο είναι πάλι συνδυασμός εικαστικός, βιομηχανικός σχεδιαστή και τα πετσέρι, για να φτιάξουν κάτι στο οποίο να μπορούμε να κρύψουμε όλο τον εξοπλισμό μας. Όλα αυτά τα πράγματα μετά πακεταριστήκανε, πήγαν στη Θεσσαλονίκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εδώ βλέπετε φωτογραφίες από την εγκατάσταση. Και εδώ βλέπετε πλέον το σύστημα εγκατεστημένο στο μουσείο. Και πολλές φορές εκεί τελειώνει όντως η δουλειά μας. Δεν τελείωσε εκεί η δουλειά μας, γιατί υπήρχε το εξής θέμα. Επειδή ήταν η εποχή λίγο πριν το καλοκαίρι, δεν είχε ξεκινήσει να λειτουργεί το air condition στην αίθουσα του μουσείου. Η αίθουσα του μουσείου ήταν μικρή παραλληλόγραμμη με χαμηλό ταβάνι. Στο υπόλοιπο κομμάτι της αίθουσας που δεν φαίνεται, είναι η νομισματική συλλογή, η οποία έχει προβολής. Όταν λοιπόν λειτουργούσαν αυτά τα πράγματα, στο ταβάνι η θερμοκρασία πήγαινε 45 βαθμούς. Όταν ανοίγαμε λοιπόν το σύστημά μας, ξαφνικά ο projector μετά από 5 λεπτά έσβηνε. Ευτυχώς έχουμε μια καλή ομάδα και τους είχα όλους μαζί. Πήγαμε την επόμενη μέρα σε ένα από αυτά τα υπερκαταστήματα μεταείδης σπιτιού και αγοράσαμε 350 ευρώ πράγματα που έχουν σχέση με εξαερισμό και αποχέτευση. Συστήματα αποχέτευση, συστήματα ανεμιστηράκια για τουαλέτα, συστήματα μόνωση, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και πειραματιστήκαμε, βλέπετε εδώ τελικό αντικείμενο, το οποίο κατάφερε να ρίξει την θερμοκρασία της οροφής ολόκληρης της αίθουσας κατά 5 βαθμούς. Και αυτό είναι το τελικό αντικείμενο που μπήκε στο μουσείο. Λοιπόν, αυτό είναι από τη βραδιά των εγγενείων. Συγγνώμη. Που έκανε αρκετά μεγάλη αίσθηση. Εκεί στη μέση είναι το έκθεμα. Και πλέον μετά, όταν τελείωσε η έκθεση, μας ζήτησαν από την Alpha Bank αυτό που είχε εγκατασταθεί στο μουσείο να γίνει πλέον αυτόνομη κατασκευή. Οπότε έγινε μια ολόκληρη καινούρια κατασκευή που να μπορεί να στηριχθεί όλο το πράγμα απλά στο πάτωμα. Και εδώ βλέπετε τη φωτογράφηση, είναι στο είτε αυτή η φωτογράφηση. Και πλέον υπάρχει στο κατάστημα της Alpha Bank στα πολιτιστικά στάδιο 40. Προσωπικά, αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου συστήματα που έχουμε φτιάξει. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει πουθενά η τεχνολογία. Είναι μόνο πέτρα, σίδερο και φως. Δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει μόνο ένας προτζέκτορας και ένα Kinect που είναι κρυμμένα μέσα σε αυτό το σύστημα πάνω. Οπότε, όταν έρχεται κανείς σε επαφή μαζί, με αυτό το σύστημα δεν βλέπει τίποτα τεχνολογικό. Δεν είναι ένα πληροφοριακό σύστημα. Είναι απλά ένα πολύ μεγάλο νόμισμα. Επίσης, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο γιατί τόσο η τεχνολογία όσο και η κατασκευή του αντικειμένου από κάτω είναι μοναδική. Δεν υπάρχει τίποτα αντίστοιχο στον κόσμο. Μια παραλλαγή του τώρα της ίδιας τεχνολογίας. Έχουμε κάνει μια επίστρωση από κάτι που μοιάζει με πυλό. Και πλέον στο Ηράκλειο, στο InfoPoint του Δήμου Ηρακλείου, υπάρχει ο δίσκος της Φεστού που μπορεί κανείς να δει και να αλληλεπιδράσει μαζί του σε μεγάλη διάσταση. Και μάλιστα μπορεί να δει και διαφορετικά στοιχεία για τα σύμβολα και τίποτα άλλο μπορεί να φανταστεί. Οπότε πλέον κανείς αγγίζει το δίσκο της Φεστού. Υπάρχει και μια τρίτη εφαρμογή, την οποία δεν έχουμε χρησιμοποιήσει πουθενά. Επειδή αυτό μπορεί να περιστρέφεται γύρω-γύρω, μπορούμε να δείχνουμε 360 φωτογραφίες. Άρα μπορείς να γυρίζεις γύρω από ένα αντικείμενο και να το βλέπεις πάντα στη μέση. Ο τίτλος του 360 στο τετράγωνο είναι ακριβώς επειδή μπορεί να περιστρέψει 360 μοίρες προς τις δύο διαστάσεις. Το δεύτερο σύστημα τώρα που φτιάξαμε για την Alpha Bank, το Κενοράμα, ήταν πάρα πολύ διαφορετικό γιατί ήταν και άλλες προδιαγραφές. Εδώ θέλαμε ένα σύστημα πλέον που να μην είναι κάτι που κλέβει την παράσταση, όπως το προηγούμενο, που ήταν αρκετά κεντρικό κομμάτι. Εδώ θέλαμε κάτι που να πηγαίνει στο τέλος ολόκληρης της έκθεσης και να είναι το επιστέγασμα, να μπορεί κανείς να ξαναδεί όλα τα νομίσματα της έκθεσης και πληροφορίες για αυτά. Και μάλιστα θέλαμε να μπορεί να τα δει σύμφωνα με το δωμάτιο με το οποίο τα επισκέφθηκε. Κρατήσαμε το κομμάτι του μεταλλικού δίσκου, γιατί ήταν κάτι, σου είναι μια πολύ ωραία αίσθηση, και πλέον το αποδομήσαμε. Οπότε βλέπει κανείς δεξιά-αριστερά τις δύο όψεις του νομίσματος κατευθείαν, και υπάρχει και μια οθόνη αφής δεξιά που γίνεται το μεγαλύτερο κομμάτι της αλληλεπίδρασης. Αυτό είναι από τα πρώτα αρχικά σκίτσα για το πώς θα μπορούσε να είναι αυτό που φανταζόμασταν. Και εδώ είναι η απόδοση από τον βιομηχανικό σχεδιαστή. Εδώ βλέπετε τώρα το κομμάτι της δεξιάς οθόνης όταν τη χρησιμοποιούμε. Βλέπετε ότι είναι πολύ πιο κλασικό το στήσιμό του. Υπάρχει η κάτωψη του χώρου στο οποίο υπάρχει η έκθεση. Και όταν επιλέξουμε ένα χώρο, βλέπουμε τα νομίσματα, την όψη των νομισμάτων την οποία βλέπουμε μέσα σε αυτό το χώρο. Και όταν επιλέγει ένα νόμισμα, βλέπουμε την μπροστά και την πίσω όψη. Επίσης υπάρχει ένας χάρτης που μπορούμε να δούμε πληροφορίες από πού προέρχεται το νόμισμα. Γενικότερα, όλο αυτό που θέλαμε να κάνουμε και η Alpha Bank ήταν να υπάρχει η μινιμαλιστική πληροφορία, έτσι ώστε κάποιος όντως να μπορεί να δει όλα τα νομίσματα και πληροφορίες για αυτά, χωρίς να χρειάζεται να αφιέρωσει πάρα πολύ χρόνο. Εδώ υπήρχε ένα βιντεάκι, το οποίο έδειχνε το πώς λειτουργεί το σύστημα.
Το δεύτερο πράγμα που κάναμε σε αυτό το σύστημα είναι ότι θέλαμε οι επισκέπτες να παίρνουν κάτι μαζί τους όταν φεύγουν από την έκθεση. Οπότε υπήρχε η εξής ιδέα, να μπορεί κανείς σε νομίσματα που βλέπει μέσα στην έκθεση να βάλει το δικό του κεφάλι και να δημιουργήσει ένα ψηφιακό νόμισμα και να το στείλει μέσω email. Οπότε ξαναπήγα στο διπλανό γραφείο και του λέω: τώρα έχω μια άλλη καινούργια ιδέα. Θέλω κάποιος να στέκεται μπροστά από την εφαρμογή μας, να του δείχνουμε ένα νόμισμα και να μπορεί να βάλουμε το κεφάλι του πάνω στο νόμισμα αυτό. Οπότε εδώ βλέπω το κομμάτι από το computer vision. Πειραματιστήκαμε με διαφορετικές προσεγγίσεις και τεχνικές πώς τελικά όντως θα φαίνεται αρκετά ωραίο πάνω σε ένα νόμισμα το κεφάλι μας. Φτιάχτηκε εφαρμογή στην οποία, βλέποντας πλέον κανείς τα δύο μεγάλα νομίσματα που υπάρχουν, στο ένα βλέπει ζωντανά το κεφάλι του στο νόμισμα, και αφού βλέπετε αριστερά είναι ότι μπορεί να επιλέξω διάφορα νομίσματα, χρυσά ή ασημένια, και για να λύσουμε ένα θέμα που υπήρχε ότι είχαμε παιδάκια που ήταν πολύ κοντά, είχαμε και ψηλούς μεγάλους. Τι θα επιλέξω να βάλω πάνω στο νόμισμα? Βλέπετε ότι υπάρχει ένα μικρό νόμισμα στο κέντρο, αυτό με το χέρι μου μπορώ να το κάνω slide πάνω και κάτω και να επιλέξω ποια περιοχή από την εικόνα με ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο λύνουμε και το θέμα του ύψους, αλλά και για όσους το ανακάλυψαν στο δρόμο, μπορούσε κανείς, αν είχε κάτι ωραίο πάνω στο τισέρ του, μπορεί να το κατεβάσει και να βάλει πάνω στο νόμισμα αυτό από το τισέρ. Μπορεί να πάρει μια ζωγραφιά, μπορεί να βάλει το χέρι του, οτιδήποτε. Οπότε δεν είναι αποκλειστικά για κεφάλια. Εδώ υπήρχε ένα βιντεάκι που έδειξε πώς λειτουργεί αυτό. Και να σας πω ότι στο διάστημα που λειτουργήσε αυτή η έκθεση, είχαμε περίπου 600 με 800 νομίσματα ανά μήνα που στάλθηκαν. Εγώ τελείωσα, απλά το βιντεάκι είναι τα 3 λεπτά αυτά. Αν θέλετε, στείλτε μου ένα email, τα περισσότερα βιντεάκια μπορώ να στείλω, υπάρχουν online, ενδιαφέρεστε, ή βρείτε με στο διάλειμμα. Ή αν βρεθείτε στη Σταδίου, μπορείτε να δείτε live. Το Stater μπορείτε να το δείτε στη Σταδίου και είναι ακόμα καλύτερα να το δείτε ζωντανά. Το Κοινοράμα από το 2019 θα παρουσιαστεί με άλλο περιεχόμενο, αλλά με την ίδια φιλοσοφία, σε ένα επόμενο αρχαιολογικό μουσείο που σχεδιάζουμε μία έκθεση. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα αντικείμενα πολιτισμού, είτε είναι αγκία, είτε είναι αγάλματα, είτε είναι νομίσματα, πολλές φορές είναι ειδικά για τις νέες ηλικίες, που εκεί πια είναι το μέλλον μας, είναι λίγο αδιάφορα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε πάρα πολύ έξυπνα τρικάκια, ώστε να δώσουμε σε αυτά τα μικρά παιδιά και στους νεότερους και σε μεγαλύτερους ανθρώπους ακόμα, να στραφούν και να δούνε αυτό το ανιαρό κατά τα άλλα αντικείμενο με ενδιαφέρον και να ασχοληθούν μαζί του. Γιατί αυτές οι εφαρμογές που μας ετοίμασε το ΙΤΕ είναι ότι οι χρήστες ασχολήθηκαν με ένα αρχαίο νόμισμα. Πράγμα το οποίο δεν θα γινόταν αν απλά πηγαίνανε σε ένα μουσείο να δούνε την προθήκη που μπορεί να μην ήταν γεμάτη με 20 νομίσματα, ας είχε και ένα μόνο. Θα το έβλεπαν και θα έφευγαν. Σε αυτή την περίπτωση όμως ασχολήθηκαν μαζί του. Κρίμα που δεν μπορούμε να δούμε τα βίντεο. Κάποια στιγμή θα σας τα στείλει ο κύριος Γραμμένος και όπως είπαμε το Stater στο κεντρικό κατάστημα. Ευχαριστούμε πολύ.